Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στους ακροατές, καλή εβδομάδα, καλό όλα. Υπόλοιπο καλοκαιριού. Ακριβώς, ακριβώς. Όσο μπορεί να είναι ακόμη. Θα τραβήξει και ο Σεπτέμβριος έτσι ηλιόλουστος. Μακάρι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα θέματά μας και να ξεκινήσουμε από τα πολύ πολύ φρέσκα και να πάμε και στα υπόλοιπα. Γιατί μόλις τελείωσε το τοπικό σας εκεί συντονιστικό. Τι έχει συμβεί για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Το δασαρχείο. Το συντονιστικό τοπικό όργανο είναι ένα από τα όργανα της πολιτικής προστασίας. Όπως λέει, συντονιστικό τοπικό, δηλαδή αυτό που αφορά τον Δήμο του Άργους Οριστικού, στο οποίο εμπλέκονται όλες οι υπηρεσίες με άμεση αρμοδιότητα, στρατός, πυροσβεστική, αστυνομία, εκπρόσωποι φορέων, διεύθυνση δασών, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας από την περιφέρεια κλπ. Ήταν έκτακτη σύγκληση, δεν ήταν τακτική. Ειδοποιήθηκαν όλοι αρμοδίως ήδη από το Σάββατο το πρωί για να συνεδριάσουμε για το πολύ σοβαρό θέμα που πιθανόν να προκύψει. Της απομάκρυνσης των δέντρων, των κομμένων δέντρων, των λατωνημένων. Εδώ στο Δήμο του Άργους έχουμε μάθει να συνεδριάζουμε για να προβλέπουμε πιθανά φαινόμενα ή καταστάσεις για να πάμε να τα προλάβουμε. Και όχι να λειτουργούμε πυροσβεστικά. Είχατε απειλήσει και με εισαγγελέα, αν δεν κάνω λάθος. Θα φτάσουμε και εκεί, γιατί δυστυχώς από ό,τι φαίνεται και όπως είχα πει και σε κάποιες δηλώσεις την Παρασκευή σε ένα άλλο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι της Κουζάνης, ότι δυστυχώς κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί δεν έχουν συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα του θέματος, δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι... Τα έχετε με το δασαρχείο, κύριε Παπτσόγλου? Όχι, δεν τα έχουμε κανέναν. Απλά έχω μάθει να λειτουργώ όπως πρέπει να λειτουργώ. Το αν κάποιοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν κάποια πολύ σοβαρά θέματα και θεωρούν ότι παίζουμε με αυτά, αυτοί έχουν το πρόβλημα και όχι ο Δήμος του Άργους. Το έχω πει πολλαπλώς και θα το πω και ακόμη μία. Εδώ έχουμε μάθει να λειτουργούμε σύνομα. Έχουμε μάθει να λειτουργούμε, μάλλον κατ' εξαίρεση από ό,τι φαίνεται, προς όλη τη γενικότερη νοοτροπία. Έλα μωρέ, δεν πειράζει, στο δημόσιο έτσι γίνεται. Όχι. Εδώ, ενάντια λοιπόν στον γενικότερο κανόνα, αλλά και στις εποχές, εμείς εδώ λέμε ότι το δημόσιο δουλεύει όπως πρέπει να δουλεύει. Και όχι όπως θεωρητικά θα έπρεπε να δουλεύει. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν? Αν πιάσει τώρα το πρόβλημα, λοιπόν, είναι, αν πιάσει μια βροχή, αν πιάσει μια βροχή και έχουμε μια πλημμύρα, όλα αυτά τα ξύλα τα οποία έχουν κοπεί και είναι κατέρωθε τη σκήτης της υπάρχουσας σκήτης, της όποιας σκήτης θα πάνε, θα φράξουν την υπάρχουσα σκήτης στις δύο γέφυρες. Γιατί δεν απομακρύνονται λοιπόν? Δεν ξέρω, αυτό ρωτήστε την άμεσα εμπλεκόμενη και μοναδικά εμπλεκόμενη υπηρεσία που είναι η Διεύθυνση Δασών Καστοριάς, η οποία παρότι με δεσμεύσεις στις 23/6 έλεγε ότι αυτό είναι υπόθεση 15 ημερών, σήμερα έχουμε 24, μπερδέψαμε και τις μέρες, 8, έχουν περάσει 2 μήνες και ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Είχατε σε αυτό το διάστημα ξανά μια νέα επαφή μαζί τους? Τους καλέσατε ίσως σήμερα συνεδρίες του τοπικού συντονιστικού? Φυσικά, γιατί είναι μέλη της πολιτικής προστασίας. Υπάρχει συγκεκριμένη εκπροσώπηση. Λάβαμε ένα φάξ ένα τέταρτο πριν ότι είχαν ήδη προγραμματισμένες άλλες υπηρεσιακές υποχρεώσεις. Είναι σαν να λέμε, παίρνουμε την αστυνομία και λέμε ήρθε ένας κλέφτης και μας λέει αστυνομία, αυτή τη στιγμή βγάζουμε μια ταυτότητα σε κάποιους συμπολίτες μας, δεν μπορούμε να έρθουμε. Αυτή είναι η απάντηση, εγώ έτσι το παρομοιάζω. Το συντονιστικό τοπικό όργανο είναι ένα κυρίαρχο όργανο πολιτικής προστασίας που καλείται είτε τακτικά είτε έκτακτα. Αυτή λοιπόν ήταν έκτακτη. Θα μπορούσε δηλαδή να πάρουμε τηλέφωνο και να πούμε ότι σε μία ώρα πρέπει να συνεδριάσουμε. Εμείς στείλαμε πρόσκληση από το Σάββατο. Τηλεφωνικά ενημερώθηκαν όλοι και χθες
για να συνεδριάσουμε σήμερα στις 10 και στις 9.30 εμείς λάβαμε ένα φαξ ότι δυστυχώς δεν υπήρχε δυνατότητα να έρθει εκπρόσωπος από τη Διεύθυνση Δασών. Ενώ από όλες τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες ήταν παρόντες και παρούσες. Να μας πείτε τώρα τι αποφάσεις πάρθηκαν λοιπόν με τους παρόντες. Οι αποφάσεις λοιπόν που πάρθηκαν ήταν ότι έγινε αντιληπτό, γιατί εκεί παρουσιάστηκε πως είναι υπάρχουσα κατάσταση με μια πολύ μεγάλη πληθώρα φωτογραφικής αποτύπωσης, τόσο από φωτογραφίες άμεσες επιτόπου όσο και από ντρόουν που διαθέτει ο Δήμος. Λοιπόν, όλοι συνειδητοποίησαν το ενδεχόμενο ενός πολύ μεγάλου πλημμυρικού φαινομένου, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Εγώ θα πω το τι μπορεί να σημαίνει. Τις προηγούμενες φορές που πλημμυρίσαμε, το νερό έφτασε μέχρι τα νεκροταφεία. Τώρα αν γίνει κάτι τέτοιο και φύγουν όλα αυτά μέσα, το νερό θα περάσει τον περιφερειακό, που σημαίνει ότι θα πλημμυρίσουν και τα νεκροταφεία, θα πλημμυρίσει το στάδιο για το οποίο το ελληνικό κράτος έχει δώσει μέχρι τώρα περίπου τις 400.000 ευρώ για τις δύο εργολαβίες, θα έχει πλημμυρίσει όλο το βοηθητικό για το οποίο ο Δήμος του Άργους έχει ξοδέψει μέχρι τώρα κανένα 100.000, συν όλες τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες με τις καλλιέργειες, φασόλια κλπ, συν ό,τι άλλο, και αντευχόμαστε να μην έχουμε τίποτε και ανθρώπινα θύματα, γιατί τις προηγούμενες φορές είχαμε απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο, είχαμε απώλεια σε αγροτικό κεφάλαιο, σε μηχανήματα κλπ. Δεν θέλουμε ούτε καν να τα σκεφτόμαστε. Δυστυχώς αυτή είναι η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν κάποιες υπηρεσίες τέτοιου είδους περιβαλλοντικά έργα, ίσως τα μοναδικά στην Ελλάδα. Και να μην ξεχνάμε τι έγινε στη Μάνδρα, κάτι αντίστοιχο έγινε και στη Μάνδρα. Γιατί αλαφάτη καρδία, ναι, λέμε, είμαστε αντίθετοι σε αυτό το έργο, γιατί θα κοπούν τα καημένα τα δεντράκια. Ποια δεντράκια? Που φύτρωσαν μόνα τους από τις πλημμύρες του Αλιάκμονα, όταν μέχρι το 1960 και 64 δεν υπήρχε ένα δέντρο. Γιατί μέχρι τότε εννοείται ότι οι δραστηριότητες των κατοίκων του Άργους ήταν κατέρωθε της Κήτης. Από εκεί έπαιρναν αδρανή υλικά, γιατί καθάριζε η Κήτη. Μπορεί να ήταν μια δραστηριότητα η οποία δεν ήταν κατ' ουσίαν περιβαλλοντική, ήταν έμεσα περιβαλλοντική. Η Κήτη ήταν ανοιχτή. Τώρα η Κήτη είναι γεμάτη με φερτά υλικά. Έκοβαν τα δέντρα για την ξύλευσή τους να ζεσταθούν το χειμώνα. Τώρα έμειναν τα δέντρα αυτά και υπάρχει μια τέρμονη διαδικασία. Πλημμυρίζω Ελιάκμονας. Βγαίνουν έξω σπόροι, υπάρχει αυτοφύες βλάστηση. Βλάστηση πια, με άχρηστα στην ουσία δέντρα. Το δηλώνουν και οι ίδιοι ότι είναι άχρηστα. Τα περισσότερα είναι σάπια. Γιατί το ωφέλιμο χώμα, η ωφέλιμη φυτική γη δεν είναι πάνω από ένα μέτρο. Από κάτω υπάρχει ο σχιστόλιθος, η μαρμαρίκα που λέμε εδώ στην περιοχή μας. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να θρέψει όλα αυτά τα δέντρα και να σαπίζουν και τελικά να πέφτουν τα περισσότερα από τον αέρα, γιατί δεν έχουν και μεγάλο ριζικό σύστημα. Αυτή είναι η διαδικασία. Στον Εισαγγελέα πότε θα πάτε όμως? Στον Εισαγγελέα ήδη θα φύγει έγγραφο σήμερα, με άλλη διαδικασία που βέβαια κατά πλειοψηφία, μια και δεν υπήρχε ομόφωνη απόφαση, υπήρχε μία μειοψηφία και μία πρόταση να ξαναενοχλήσουμε τη Διεύθυνση Δασών για να συνειδητοποιήσει το πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Η Διεύθυνση Δασών δεν συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα του θέματος εδώ και πόσα χρόνια, δεν θα το συνειδητοποιήσει ούτε σήμερα ούτε αύριο, όταν μάλιστα με παρένεσή μου κλήθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του ΣΤΟ να τηλεφωνήσει στην προϊσταμένη μήπως έστω και τώρα θα ήταν διατεθειμένοι να έρθουν, παρότι απάντησαν στην υπηρεσία, είπαν ότι έχουν άλλες πιο σοβαρές υποθέσεις να αντιμετωπίσουν στην υπηρεσία τους και δεν μπορούσαν. Να έρθουν να το κανονίζαμε, λέει, για καμιά άλλη μέρα τις προσεχείς ημέρες. Εδώ πλέον η κατάσταση έχει ξεφύγει κατ' το κοινό λεγόμενο. Γι' αυτό λοιπόν, παράλληλα με αυτά, παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα έγγραφα και το φωτογραφικό υλικό, θα πάνε με κοινοποίηση στον Εισαγγελέα, πέρα από τους υπόλοιπους παραλήπτες, και η συνεδρίαση, τα πρακτικά της συνεδρίασης του συντονιστικού τοπικού οργάνου. Ωραία. Και από εκεί και πέρα, ας αναλάβει για πολλωστή φορά ο καθένας τις ευθύνες τους. Ελπίζω γιατί, να μην χρειαστούν όλα αυτά και γιατί, το δασαρχείο να πάνε μαζέψει τις προηγούμενες πλημμύρες. Δεν είδαμε πουθενά τη Διεύθυνση Δασών. Πάλι εμείς τρέχαμε, η αστυνομία έτρεχε, η πυροσβεστική έτρεχε, ο στρατός έτρεχε. Αυτοί ήμασταν, κανένας άλλος. Οι άλλοι ήταν εκ του ασφαλούς στο σπιτάκι τους.
αυτοί που λέγαν ότι είμαστε αντίθετοι με το έργο, καλύτερα αυτά τα χρήματα δώστε τα, λέει, στους δικαιούχους, ιδιοκτήτες των παρακείμενων χωραφιών, λέει, περισσότερο θα πιάσουν τόπο παρά όλο αυτό το έργο που κάνετε. Δυστυχώς με λυπεί αυτή η τοποθέτηση κάποιων οι οποίοι βρίσκονται σε κέραιες θέσεις κρίσιμων υπηρεσιών. Δυστυχώς όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή πρέπει να αποδειχθούμε. Εγώ δεν την αποδέχομαι λοιπόν. Δεν την αποδέχομαι και γι' αυτό διαχωρίζω και τη θέση μου, γιατί έχω ορκιστεί να διασφαλίζω τα συμφέροντα του δημοσίου, του δημοτών και του δήμου μου. Και αυτό κάνω και αυτό έχω ως κορονίδα. Και δεν θα σταματήσω με όποιες συνέπειες. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει στο προσεχές διάστημα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το παρακολουθήσουμε στην εξέλιξή του και εύχομαι να μην χρειαστούν ούτε εισαγγελείς ούτε οτιδήποτε άλλο ως σκληρό μέτρο. Θεωρούσα ότι θα έπρεπε για τόσο σοβαρά θέματα να μπορούμε να έχουμε όχι τη σύμπνοια, γιατί τέτοιο έργο δεν έχει ξαναγίνει στην περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης το έχει ως έργο σημαία. Μάλλον όμως εδώ, και το τραγικό είναι ότι είναι και οι συνδημότες μας αυτοί οι οποίοι είναι αντίθετοι σε αυτό. Αλήθεια. Δεν πειράζει όμως. Εδώ δίνουμε όλοι εξετάσεις στην καθημερινότητά μας. Αν έχουν τα κότσια και το στομάχι να το υποστούν, να στο υποστούν. Εμείς για ένα να είναι βέβαιο, ότι θα το κοινωνήσουμε σε όλη την κοινωνία για πολλωστή φορά. Γιατί έχουμε ηθική υποχρέωση να αποδίδεται τα το Κέσαρι στο Κέσαρι και τα το Θεό του Θεό. Έτσι γίνεται σε αυτές τις κοινωνίες. Εμείς κάποια στιγμή πάντως θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με το Δασαρχείο. Χαρά μας θα ήταν. Θα ήταν χαρά μας να ακούσουμε και δημόσια τις απόψεις τους. Αν και κάποιες φορές που προσπαθήσαμε να έχουμε το Δασαρχείο και πέρσι, υπάρχει μια γραφειοκρατία στο πώς μιλάνε. Επειδή ανήκουν στην Απακεντρωμένη, πρέπει να κάνουμε όπως μας είχαν πει πέρσι τουλάχιστον. Πέρσι το ζητούσαμε για το θέμα των ξύλων και της ξυλίας που πρέπει να πάρει ο κόσμος, που και ακόμη και μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί βέβαια. Παρεπιπτόντως το λέμε αυτό, κλείνουμε την παρένθεση. Η διαδικασία λοιπόν όπως μας την είχαν πει πέρσι είναι ότι πρέπει να κάνουμε εμείς μια αίτηση, να σταλεί αυτή η αίτηση στην Αποκεντρωμένη, να εγκριθεί για τη συνέντευξη, να καταθέσουμε εμείς τι ερωτήσεις θέλουμε να κάνουμε και ποιο είναι το θέμα και μετά να γίνει συνέντευξη. Δηλαδή δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Χρήστο μου, το τραγικό είναι ότι κάποιοι δεν έχουν καταλάβει. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι από πέρσι. Μακάρι δεν έχουν καταλάβει ότι όταν θέλεις να κρυφτείς πίσω από το δάχτυλό σου, δυστυχώς στο ελληνικό δημόσιο υπάρχει γραφειοκρατία που θες να κρυφτείς. Δεν έχουμε καταλάβει όμως ότι αποτελούμε μέλη εδώ της τοπικής κοινωνίας, της οποίας αγωνιζόμαστε όλοι για το κοινό συμφέρον και το κοινό καλό. Γιατί εμείς αν μόνοι μας θέλουμε να βγάλουμε τα ματάκια μας, μπορούμε να τα βγάζουμε κάθε μέρα. Κάποιοι άλλοι μακριά από εμάς θα χαίρονται. Το θέμα είναι το πώς και με τι μάτια θα αντικρίσουμε τους συναδέλφους μας, τους συνδημότες μας, τους συμπολίτες μας. Αν έχουν λοιπόν τα κότσια, ας βγουν και ας τα αντιμετωπίσουμε. Ναι, εμείς πάντως αύριο θα κάνουμε την πρόσκληση, αύριο να είναι, δεν ξέρω, ο διευθυντής. Και εννοείται, κάποιος από και εννοείται για να είμαστε ξεκάθαροι. Υπάρχουν και στελέχοι. Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το θέμα, κύριε Γεραπτσόπουλο, στο Δασαρχείο? Συγκεκριμένες υπηρεσίες οι οποίοι όχι απλά έχουν βάλει πλάτη, οι οποίοι μάλιστα εγκαλούνται γιατί έβαλαν πλάτη. Θα πρέπει λοιπόν να το σκεφτούν πολύ καλά αυτοί που το παίζουν προϊστάμενοι και εγκαλούν όλους αυτούς. Γιατί υπάρχει και δικαιοσύνη και έχω αποδείξει ότι το τραβάω όσο πάει. Και δεν φοβάμαι κανέναν. Αύριο λοιπόν μακάρι, πραγματικά μακάρι να έχουμε και εκπροσώπους από το Δασαρχείο και αν είναι δυνατόν να σας έχουμε και πάλι για μια διάλογο έστω και μέσα. Φυσικά! Φυσικά θα χαρώ πάρα πολύ! Θα χαρώ πάρα πολύ! Για να καταλάβει και ο κόσμος το τι γίνεται. Γιατί ξαναλέω, όταν είμαι δημόσιος υπάλληλος και δεν έχω τα κότσια ως προϊστάμενος να τεκμηριώσω μια απόφασή μου, είναι πολύ εύκολο να τεκμηριώσω την αρνητική απόφασή μου. Δυστυχώς αυτός είναι ο κανόνας. Αλλά περιμένουμε να δούμε ποιος θα κάνει τη διαφορά. Εμείς την κάνουμε τη διαφορά και αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Και κάποιος ενοχλεί. Δεν πειράζει. Αυτοί είμαστε όμως. Θα το προσπαθήσουμε λοιπόν να το δώσουμε μια συνέχεια και αύριο στην εκπομπή μας. Θέλετε να περάσουμε σε ένα επόμενο θέμα? Όσα έχει, θέλετε. Έχει να κάνει με το περιβάλλον επίσης. Και καταλαβαίνετε ότι αφορά κάτι που θα συζητηθεί αύριο. Από με το βολταϊκά σου κουσταράζει. Μπράβο.
Είναι 7 κομμάτια σε μια τοποθεσία. Τα έχουν χωρίσει σε 7 κομμάτια. Κοσταράζει 1, 2, 3 έως 7. Αύριο έχουμε τις γνωμοθετήσεις για τις μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων από την αντιπεριφέρεια. Μαθαίνω όμως ότι ο ρόλος και της Επιτροπής Περιβάλλοντος είναι γνωμοδοτικός. Και ότι θα πει όχι αύριο, αλλά αυτό πρακτικά δεν έχει καμία σημασία. Τελικά. Τελικά, κύριε Κεπαψόβλου, εσείς ως Δήμος εμπλέκεστε κάπου σε αυτό? Όχι, θεωρητικά όχι. Επειδή είναι δημόσια έκταση, έτσι? Δεν είναι δημόσια έκταση. Τι είναι? Αυτή είναι η διαφορά. Τι είναι? Δεν είναι δημόσια. Εμείς αποδεικνύουμε ότι είναι δημοτική έκταση. Α, και ο Δήμος κατά καιρός και η κοινότητα παλαιότερα το εκμίστονε ως Χερσολίβαδα, ως χώρο βοσκή. Βοσκή, ναι, φυσικά. Έτσι. Ναι. Αλλά κάποιοι δυστυχώς θεωρούν ότι είναι μπας στις χίλια, λέστε και ληστικά μη δίνετε. Εμείς ήδη έχουμε καταθέσει και στη ΡΑΕ και στο Υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και στην περιφέρεια εξώδικα που αποδεικνύουμε ότι αυτός ο χώρος είναι δημοτικός. Και είναι ένας τεράστιος χώρος, αρκεί να πούμε. Είναι 4.000 στρέμματα. 4.000 στρέμματα. Το κάθε ένα από τα οικόπεδα που έχουν κόψει εκεί πάνω είναι ισχύως 14.992 μεγαβάτ. Ναι, γιατί η νομοθεσία λέει ότι δεν μπορεί να είναι πάνω από 15. Ναι, γι' αυτό το χώρισαν σε 7 κομμάτια. Και είναι σύνολο 150 μεγαβάτ. 4.000 στρέμματα, δηλαδή θα καλυφθεί ένα ολόκληρο βουνό με τζάμια. Από μια εταιρεία που ονομάζεται. AgroWind. AgroWind, ναι, AG. Τη οποία στο μετοχολόγιο είναι όλοι Γερμανοί. Είτε νομικά είτε φυσικά πρόσωπα. Ναι, αυτό ρωτάme. Ποιος είναι, δηλαδή τώρα λέμε AgroWind. Ποιος είσαι, ρε φίλε, όνομα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Πώς έλεγε καλά, η ταινία. Και έχουν κάψει και αυτό το χωριό δύο φορές. Οι Γερμανοί. Είναι πολύ πολύ λόγια. Να το κάψουν και με τα τζάμια. Όλα τα έχουμε γράψει στο εξώδικο. Γιατί για να συνειδητοποιήσουν λίγο. Και όσοι ξέρουν, βέβαια οι Κουσταραζινοί το ξέρουν. Και οι υπόλοιποι, γιατί μιλάμε. Η έκταση που θα πιάσει είναι 100 μέτρα από την πλατεία που είναι μπροστά από το σχολείο. Ναι, ναι. Του παλαιού Κουσταραζίου, για το οποίο ήδη το ελληνικό κράτος μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων έχει εντάξει ο Δήμος ένα έργο αναπαλαίωσης του παλαιού Κουσταραζίου. Και έχει βγει και ο εργολάβος. Και είναι και 100 μέτρα από τον κρεμαστό Ενικόλα των Αμπελοκήπων. Και υπάρχουν και περιβαλλοντικά θέματα. Όπως οι πηγές της μπάνιας από την οποία, τις οποίες υδρεύεται το Κουσταράζι είναι οι λεγόμενες πηγές υπερχείλησης μέσω του καρστικού αυτού ασβεστόλιθου, δηλαδή όλο το βουνό είναι ένας ασβεστόλιθος, στον οποίο που φιλτράρει το νερό. Από τις βροχές πέφτει το νερό εκεί, περνάει μέσα επειδή έχει τους κομμούς τους λεγόμενους, έχει τα σπασίματα και καταλήγει, φανταστείτε, κάτω-κάτω έχει μια λεκάνη που από εκεί το νερό ξεχυλίζει και βγαίνει στην μπάνια. Όταν αυτό είναι σκεπασμένο μια ομπρέλα, από πού θα βρεθεί το νερό? Επίσης, θα έρθουν και άλλα προβλήματα. Η θερμοκρασία η τοπική. Λόγω της αντανάκλησης των τζαμιών. Ακριβώς. Γιατί αυτά απορροφούν θερμότητα. Και λόγω του χρώματος αλλά και λόγω της κατασκευής για να αποδίδουν και να βγάζουν ενέργεια. Ναι. Είναι πάρα πολλά λοιπόν τα θέματα. Άρα πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτό? Τις άδειες ποιος τις δίνει? Ουσιαστικά το κράτος. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Η ΡΑΕ τις δίνει, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Εμείς ήδη έχουμε κάνει εξώδικο και στη ΡΑΕ. Βέβαια, εδώ υπάρχει σύμπνοια απόψεων και με τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, ο οποίος επιλαμβάνεται του θέματος, γιατί υπάρχουν αντίστοιχες περιπτώσεις και αλλού στα διοικητικά όρια της περιφέρειας που διοικεί. Και μάλιστα έχει κάνει πολύ έντονη την αντίδρασή του κεντρικά, στέλνοντας έτσι το πολιτικό στίγμα της πολιτικής απόφασης για όλες αυτές τις επενδύσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά, και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι ναι μεν είναι μια μεγάλη επένδυση, αλλά δεν αποδίδει καμία θέση εργασίας. Ή αν αποδίδει... Όπως και οι γεννήτρες, αυτά ακριβώς. Τα αυτές. Ναι. Εμείς λέμε, κάντε μας ένα άλλο έργο που θα έχει και τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας από μια τέτοια επένδυση και εκεί να καθίσουμε να το ξανακουβεντιάσουμε. Μάλιστα. Μας λένε ότι και η Μιλίτσα από εκεί, από αυτό το κομμάτι ουσιαστικά παίρνει νερό, το οποίο αναφέρουμε νωρίτερα για το δικό μας το χωριό. Κάπου εκεί συνδέονται και όλα αυτά. Έτσι είναι, είναι όλο μαζί. Είναι όλο πακέτο εκεί το μέρος.
Υπάρχει λοιπόν περίπτωση να αποτραπεί αυτή η εγκατάσταση αυτού του τεράστιου. Δεν μπορώ να το διασφαλίσω. Είναι αυτό ίσως... πάντως. Μισό λεπτό. Αν γίνει, κύριε Καπαψόγλου, ότι είμαστε αντίθετοι και ότι με κάθε τρόπο και όπου μπορούμε να ασκήσουμε πίεση θα το κάνουμε. Είναι το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό στο νομό Καστοριάς. Ναι, βέβαια. 4.000 στρέμματα. 4.000 τετραγωνικά, ναι. Τετραγωνικά, συγγνώμη. Ναι. Είναι το μεγαλύτερο που πάνω. 4.000 στρέμματα, συγγνώμη. Ναι, στρέμμα, αυτό λέει. 4.000 τετραγωνικά είναι 4 στρέμματα. Ναι. Άρα είναι το μεγαλύτερο με διαφορά ίσως φωτοβολταϊκό πάρκο που πάει να γίνει στο νομό Καστοριάς. Ναι. Μήπως το έχουμε παρακάνει λίγο και με τα φωτοβολταϊκά ή με τις άλλες τις ανεμογεννήτριες, γιατί μαθαίνουμε και η ισπανική εταιρεία ετοιμάζεται να έρθει εδώ. Όλοι ετοιμάζονται να έρθουν εδώ χωρίς να ρωτήσουν κανένα. Τι είναι αυτό το θέμα, κύριε? Δηλαδή μισό λεπτό ρε παιδιά. Είπα, έρχομαι στο σπίτι σου, στην αυλή σου, εγκαθιστώ ό,τι θέλω εγώ και δεν σου λέω ούτε καλημέρα. Τι να αυτή πω. Είναι η πραγματικότητα. Μου αρέσουν οι παρομοιώσεις. Έτσι μου έμαθαν οι δάσκαλοί μου στο δημοτικό, αλλά από ό,τι φαίνεται ήταν πολύ χρήσιμες αυτές οι διδασκαλίες της ελληνικής γλώσσας για να τις χρησιμοποιούμε και σήμερα. Μπορεί λοιπόν να αποτραπεί η δημιουργία του, κύριε Γεμπαυσόνη? Δεν το ξέρω. Θεωρητικά όχι, γιατί δεν έχω... Καταρχήν να πούμε ότι μέχρι και σήμερα ναι, ο Δήμος Άργος Οριστικού επίσημα δεν έχει πάρει καμία ενημέρωση. Καμία. Εμείς το μάθαμε όταν πήγε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για διαβούλευση, η οποία συνεδριάζει αύριο. Μάλιστα. Η οποία συνεδριάζει αύριο 12 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης. Επαναλαμβάνω, οι πληροφορίες μας είναι ότι θα εισηγηθεί αρνητικά, αλλά αυτό έχει μόνο γνώμη. Αρνητικά για να πάει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι, ναι, να πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά δεν έχει αποφασιστεί. Είναι, ξαναλέμε όμως, γνωμοδοτικό. Ναι. Τώρα. Θα δούμε αύριο και την απόφαση που θα πάρουν όμως και θα τη συζητήσουμε και περαιτέρω. Πάμε και λίγο και στο νερό και στην τιμή του, κύριε Καπαψόγλου. Ναι. Έκανε κάποια πράγματα τις τελευταίες μέρες, δώσατε και σαν Δήμος ορισμένες εξηγήσεις. Τι γίνεται με το νερό, ναι, λοιπόν? Ναι, υπηρεσία συγκεκριμένα, γιατί είναι καθαρά θέμα υπηρεσιακό. Ναι. Τι γίνεται? Στην πόλη του Άργους, όπου υπάρχει, μόνο μάλλον στην πόλη του Άργους, υπάρχει η κειμενούμενη και κλιμακωτή χρέωση. Ναι. Δηλαδή, η πρώτη κλίμακα είναι από 0 μέχρι 200 κυβικά, η δεύτερη είναι από 200 στις 400 και η τρίτη είναι από 401 και πάνω. Όπως γίνεται σε όλη την επικράτεια. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς είχαμε επιλέξει τότε η κλιμακούμενη χρέωση να είναι μόνο στην πόλη του Άργους. Ενώ όλα τα υπόλοιπα χωριά έχουν ενιαία τιμολόγηση. Μάλιστα. Είτε ένα κυβικό είτε 1000 κυβικά είναι η ίδια η τιμή. Είναι. Μάλιστα. 40 λεπτά. Λοιπόν, όλα αυτά τα 9 χρόνια δεν έγινε καμία απολύτως αύξηση στο τιμολόγιο. Καμία. Παρά προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να μειώνουμε τα έξοδα, γιατί και βάσει της νομοθεσίας η υπηρεσία ίδρευσης, αποχέτευσης είναι σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, άρα θα πρέπει να είναι ανταποδοτική. Δηλαδή κοστίζει σύνολο 300.000. Ξοδεύουμε 300.000 για να δώσουμε τόσες χιλιάδες κυβικά. Δια τόσο πρέπει να εισπράττεις τόσα λεφτά, άρα κάνει τόσο το κυβικό. Μέχρι τώρα λοιπόν 9 χρόνια τι κάναμε? Εξυγχρονισμό των αντιλιοστασίων, είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με ίδιο προσωπικό, είτε εντάσσοντας σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, να κατεβάσουμε δηλαδή το κόστος της υπηρεσίας αυτής. Το φτάσαμε στο μέγιστο δυνατό επίπεδο. Επίσης, λόγω όλης αυτής της εξυγίανσης και λόγω της αποπληρωμής όλων των παλαιών οφειλών, ο Δήμος κατάφερε να έχει ένα μπόνους της τάξεως του 15%, όπως είχαν και οι πελάτες, το γνωρίζουμε όλοι, που εμπρόθεσμα πληρώναμε τους λογαριασμούς μας. Εμείς πληρώναμε κάθε μήνα τους λογαριασμούς μας κανονικά και την χάναμε μία έκπτωση της τάξης του 15%. Επιπλέον είχαμε μία επιπλέον επιδότηση της τάξης του 10% από το Υπουργείο Εσωτερικών για τον ίδιο λόγο, γιατί ήμασταν καλοπληρωτές στις υπηρεσίες μας. 15 και 10-25 χάθηκαν αυτά με απόφαση κεντρικά της κυβέρνησης, δεν ήταν επιλογή δική μας, όπως με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και μετέπειτα της ΔΕΗ αυξήθηκε το τιμολόγιο της ΔΕΗ κατά 20%.
20 και 25 πάμε στο 45. Άρα 45% επιπλέον κόστος σε αυτή την υπηρεσία. Εμείς δεν πήγαμε να ανεβάσουμε 45, γιατί το κατεξοχήν μεγάλο έξοδο είναι η ΔΕΗ. Ήδη για το λόγο αυτό ενεργοποιούμε τα έργα, ναι, των ΑΠΕ. Αν ψάχνετε εναλλακτικά με άλλους τρόπους, ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Λοιπόν, να γίνει μείωση. Ο στόχος μας είναι να μειωθούν κάτω από 50%. Δυστυχώς όμως τα γεγονότα μας προλαμβάνουν. Και επειδή υπάρχει και το θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων. Υπάρχει και το θέμα της ενεργειακής κοινότητας. Που και της ενεργειακής κοινότητας. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και του φωτοβολταϊκού πάρκου, ναι, στους αμπελόκηπους, το οποίο είναι σε φάση διαγωνισμού αυτό. Όλα αυτά αφορούν τη μείωση, ναι, του κόστου των ανταποκριτικών τελών για την ίδρυψη και αποχέτευση. Όταν όμως έρχεται η διοίκηση σου λέει αυθαίρετα ότι εγώ σου τα κόβω αυτά και σου ανεβάζω και 20%, δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία όπως κάνουν άλλοι δήμοι, ακόμη και κοντινοί μας, να φτάνουν σε σημείο να χρωστάν 7 και 9 και 10 εκατομμύρια. Όχι, δεν είμαστε αυτής της φιλοσοφίας. Εμείς κοιτάμε να είμαστε απόλυτα εντάξει. Άρα εσείς λέτε για να μην γίνουμε ΔΕΙΑΚ, να το πω πιο... Όχι, δεν είναι μόνο. Και παραδίπλα, δεν είναι πολλές ΔΕΙΑΚ που βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία. Για να μην γίνουμε ΔΕΙΑΚ, πάμε σε αυτή την αύξηση, αυτό λέτε. Υπάρχουν και άλλοι δήμοι που είναι σε αυτή τη διαδικασία. Όχι, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Και δεν θέλουμε να χαϊδεύουμε πλάτες. Και είμαστε απόλυτα αντικειμενικοί. Και να σας πω και κάτι. Τώρα φάνηκαν τσάλα που τα λέγαμε βέβαια, αλλά κάποιοι δεν ήθελαν να τα αποδεχθούν. Όπως υπήρχε σπίτι το οποίο ενώ έχει 5 διαμερίσματα, μια οικοδομή μάλλον, είχε ένα κεντρικό ρολόι. Γιατί εκ του πονηρού για να πληρώνει λέει ένα πάγιο. Θέλατε όμως που όταν με την αύξηση αυτή ξέφυγε η τιμολόγηση και πήγε στην τρίτη κατηγορία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχεις να αφρίσεις 5 οικογένειες και κατανάλων μέχρι τώρα από 200 κυβικά, που εδώ κάνω μια παρένθεση, όταν σε όλη την Ελλάδα η πρώτη κατηγορία είναι στα 100, βαριά 150, εμείς το πήγαμε στο 200, γιατί το 90% των καταναλωτών είναι στην πρώτη κατηγορία. Και λέμε αυτό σημαίνει κοινωνική πολιτική. Ανεβάζουμε τα κυβικά για να είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι σε αυτή την κατηγορία. Στην επόμενη κατηγορία από 200 μέχρι 400 είναι μόλις το 7,5%. Και στην τελευταία κατηγορία είναι το 2,5% από 400 και πάνω. Εμείς δεν κοιτάμε το τι κάνει το 2,5% ούτε το 7,5%. Εμείς λέμε τι κάνει το 90%, που είναι ο απλός συνδημότης, ο απλός πελάτης σε εισαγωγικά κατανάλωσης νερού. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το λογικό. Και αυτό είναι και το δίκαιο. Επειδή αυτό όμως έρχεται σε μια εποχή που ο κόσμος δεν δουλεύει, έχουμε τα προβλήματα που έχουμε. Ναι, αλλά από την άλλη, ας αντιληφθεί και ο κόσμος. Έρχεται λίγο το στρίμωγμα. Η λογική είναι όμως πια. Όχι λογική. Εμπράκτως, έχουμε το φθηνότερο νερό. Με στοιχεία. Και τα έχουμε παρουσιάσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και το Νοέμβριο, που όπως γνωρίζετε, κάθε Νοέμβριο παίρνουμε απόφαση για τον καθορισμό των δημοτικών τελών. Εκεί με στοιχεία, δεν το λέμε απλά για να το λέμε. Με στοιχεία δήμων και της περιοχής μας, αλλά και ανά την Ελλάδα, της ίδιας δυναμικότητας, με περίπου τα ίδια συστήματα ίδρυψης, είμαστε τουλάχιστον κατά 30 με 35% φθηνότεροι. Μάλιστα. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε και για τη νέα χρονιά. Βλέπω κινητικότητα και στα σχολεία, παιδικές χαρές από την άλλη. Και κανείς δεν ξέρει και τι θα γίνει πραγματικά, γιατί πότε θα ανοίξουν ακόμη και τα σχολεία. Για αυτά τα κομμάτια μια κουβέντα πριν κλείσουμε. Σχολεία. Έχει ανακοινωθεί ότι, και αυτό ισχύει μέχρι σήμερα, τα σχολεία ανοίγουν 7 Σεπτέμβρη. Εμείς οφείλουμε για τις 7 Σεπτέμβρη να είναι όλα έτοιμα. Το αν θα πάμε στις 14, αν θα πάμε στις 21, δεν πειράζει. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι από τις 7 για να μπορέσουμε να υποδεχθούμε στις σχολικές μονάδες τους εκπαιδευτικούς αλλά και τα παιδιά μας με όποιες δύσκολες συνθήκες, που εκ των πραγμάτων να είμαστε ρεαλιστές θα είναι δύσκολες οι συνθήκες,
με μάσκες όπως έχει προαποφασιστεί. Εμείς οφείλουμε να σεβόμαστε και να τηρούμε και να εκπληρώνουμε τις αποφάσεις της πολιτικής προστασίας με ιδιαίτερη ευαισθησία και κυρίως με ατομική ευθύνη. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Μάλιστα. Όσο δε ναι. για τις παιδικές χαρές ναι. που προανέφερες, και ειδικά Χρήστο, την τελευταία περίπτωση που οι παιδικές χαρές είναι έτοιμες, περιμένουμε να συνδεθούν με τη ΔΕΗ, με την ηλεκτρική ενέργεια δηλαδή, για να λειτουργήσουν τα φώτα αλλά και οι κάμερες πλέον για όλους αυτούς τους παραβατικούς που θέλουν να εκτονώνονται καταστρέφοντας τη δημόσια περιουσία, καταστρέφοντας όλα αυτά που με τους άμεσους ή έμεσους φόρους των συνδημοτών μας κάνει ο Δήμος με πολύ αγώνα αλλά και πολύ μεράκι από την άλλη πλευρά. Και να πω εδώ ότι και οι δύο από τις τέσσερις κεντρικές μεγάλες παιδικές χαρές έχουν πλέον και οριοθετημένο χώρο για άτομα με αναπηρία, με ειδικά πιστοποιημένα όργανα για όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας, γιατί εμείς έτσι έχουμε μάθει να τους αντιμετωπίζουμε, ως ιδιαίτερη χωριστή οντότητα, όχι όμως μειονεκτικά, αλλά τους έχουμε ως κορονίδα, τους σεβόμαστε και είμαστε συνέχεια δίπλα τους. Ακόμη και στο κομμάτι της διασκέδασης, που είναι κάτι που αποτελεί την καθημερινότητα όπως ολωνών έτσι και αυτών, γιατί άλλωστε. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας σε αυτή την πρώτη μέρα αυτής της εβδομάδας, τελευταίας εβδομάδας του Αυγούστου ουσιαστικά. Καλό υπόλοιπο. Σας ευχαριστούμε πάρα καλά, πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα μου. Την καλημέρα και στους ακροατές. Να είστε καλά. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.